Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Έλσα Βραμίδου. Είναι εργαζόμενη στο νοσοκομείο, γιατρός, μικροβιολόγος. Κυρία Βραμίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ήθελα λίγο πριν να αρχίσουμε, ναι, να δώσουμε και την παράστασή μας στον συνάδελφο που νοσηλεύεται σήμερα στο ΑΧΕΠΑ. Το μάθαμε πριν από λίγο, εργαζόμενος του νοσοκομείου. Κουράγιο και υπομονή φυσικά και σε όλους τους υπόλοιπους. Είναι πολλά τα κρούσματα ανάμεσά σας. Ναι, είναι πολλά, ναι. Και μιλούσαμε και νωρίτερα και με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην Δράμα και λέγαμε το εξής, ότι δεν μπορεί να συνηθίσουμε στην εικόνα και στην είδηση ότι νοσεί ένας νοσηλευτής, νοσεί ένας γιατρός. Ότι αυτό είναι αυτονόητο, μέρος του επαγγελματός. Κοιτάξτε να δείτε, ότι άκουσα λίγο, ίσα πρόλαβα να ακούσω τον συνάδελφο. Καταρχήν να πω ότι λέει ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα 8 μήνες. Εγώ λέω να μην τους αδικούμε. Έχουν κάνει λάστιχο τα πρωτόκολλα. Όλα τα πρωτόκολλα με τα επιστημονικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την καραντίνα των υγειονομικών, με την νόση των υγειονομικών, τα έχουν κάνει πραγματικά λάστιχο. Διότι όπως τα ξέρετε κι εσείς, οι άλλοι μπαίνουν σε καραντίνα 14 μέρες, οι υγειονομικοί μπαίνουν σε 7 μέρες. Τώρα πρόσφατα πάρα πολλές επιτροπές λοιμόξεων μας είπαν ότι και στις 10 μέρες, και ας είναι η PCR μας θετική, ομοριακός έλεγχος για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, θα επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Νοσοκομεία, ναι, ακριβώς. Δεν έχουμε επιστημονικά κριτήρια που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Η επίκληση διαρκώς της κυβέρνησης ότι αυτό γίνεται και στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το σωστό. Μα αντίστοιχα στην Ευρώπη έχουν φραγκάρει και οι μονάδες συντατικής θεραπείας και οι νεκροί αυξάνονται και τα κρούσματα αυξάνονται. Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Όχι μόνο αυτό. Επικαλούνται διαρκώς και εκεί τις κυβερνητικές πολιτικές. Δεν επικαλέστηκαν, ας πούμε, ποτέ. Δεν άκουσα να πούνε για τους εργαζόμενους της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, που έχουν βγει επανειλημμένα και ζητούν και διεκδικούν τα ίδια αιτήματα που λέμε κι εμείς. Mm-hmm. Ναι, προχθές. Προχθές ήταν η απεργία. Πριν τη μεγάλη απεργία της Ελλάδας ήταν η της Ιταλίας. Ακριβώς με τα ίδια αιτήματα. Άρα λοιπόν δεν ξέρουν οι επιστήμονες και ξέρουν οι κυβερνήσεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Είναι και ένα τεράστιο. Τα πρωτόκολλα πραγματικά γίνονται καθημερινά λάστιχο. Mm-hmm. Ναι, πείτε μου για να μην. Είναι και ένα τεράστιο κομμάτι αυτό του τι γίνεται με τους υγειονομικούς και τους γιατρούς που νοσούνε. Γυρίζουν στο σπίτι. Δεν υπάρχει μια μέρημνα να φιλοξενούνται οι άνθρωποι που είναι ασυμπτωματικοί και πρέπει να. Που δεν χρειάζεται να είναι, εν πάση περιπτώσει, στα νοσοκομεία τότε στις ώρες. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς για το δικό μας το νοσοκομείο, το Θεαγένειο, έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό. Ξέρετε ότι είναι ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να. Ακριβώς και γι' αυτό δεν νοσηλεύει κρούσματα COVID, εκτός από κάποια ελάχιστα που τα βρίσκουμε μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Έτσι, έρχεται κάποιος ασθενής, είναι θετικός, υπάρχει φυσικά χώρος στον οποίο θα πρέπει να νοσηλευτεί. Όμως θα πρέπει και γρήγορα να διαμετακομιστεί σε άλλα νοσοκομεία που θα έχει και την καλύτερη νοσηλεία για την ασθένεια του COVID. Όμως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ακριβώς για αυτό το λόγο, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και τα μέτρα να είναι διπλά και τρίδιπλα από τα άλλα νοσοκομεία. Mm-hmm. Όχι ότι έχουν λιγότερη σημασία οι άλλοι ασθενείς. Προφανώς, καταλαβαίνω. Είναι πιο επιρρεπής η ογκολογική ασθενής σε υγειογενείς λοιμώξεις. Αυτό είναι γνωστό ακόμα και πριν, ας πούμε, την πανδημία αυτή του COVID. Mm-hmm. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή και επί 8 μήνες δεν λήφθηκε καμία μέρημνα για τη φροντίδα των εργαζομένων. Δηλαδή, η απάντηση του νοσοκομείου είναι: βρείτε κάποιον γιατρό να σας φροντίσει. Επικαλείτε το ότι το νοσοκομείο είναι ειδικό νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, όμως, 8 μήνες θα έπρεπε να έχει φροντίσει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν αυτοθεραπεία στο σπίτι τους. Όπως επίσης και αυτό που είπατε πριν, ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν ευπαθείς ομάδες στα σπίτια τους και θα πρέπει να υπάρχει χώρο για να φιλοξενούνται, έτσι ώστε να γυρίσουν γρήγορα στα νοσοκομεία για να φροντίσουν τους ασθενείς. Mm-hmm. Δηλαδή, ζητάμε επιπλέον μέτρα για τους εργαζόμενους, ακριβώς γιατί είναι αυτοί που θα φροντίσουν και τους ασθενείς. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό νωρίτερα. Ναι, είπατε κάτι πολύ σημαντικό νωρίτερα. Νοσεί ο γιατρός. Πού απευθύνεται? Πουθενά. Στο θεράπων γιατρό που μας έλεγε ο κύριος Τσιόδρας. Απευθύνεται στον δικό του γιατρό αν έχει κάποιον οικογενειακό γιατρό ή πηγαίνει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Αν είναι τα συμπτώματά του. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρημνα του νοσοκομείου, του ίδιου που δουλεύει. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα.
Το έχουμε θέσει και εμείς ως ζήτημα, ως αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών στο νοσοκομείο, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Όπως επίσης και να πω εδώ, αν μου επιτρέπετε, και μια καταγγελία που έχουμε κάνει και σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, πήραμε μια απόφαση στήριξη συνάδελφο γιατρό, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να γράψει ένα έγγραφο στο οποίο έδινε και τις συμβουλές του, αλλά και έθετε κάποια ερωτήματα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτά ακριβώς που λέγαμε και πριν, και όχι μόνο αυτά, και πάρα πολλά άλλα σε σχέση, ας πούμε, με το συνωστισμό μέσα στο νοσοκομείο, εκεί που περιμένουν οι ασθενείς, τα τεστ και τα λοιπά που πρέπει να γίνουν, τα οποία, αν θέλετε να σας τα πω και αναλυτικά, ένα-δύο πράγματα, είναι πολύ κομβικά για το δικό μας νοσοκομείο. Η διοίκηση, αντί να απαντήσει σε αυτό, τον κάλεσε σε Επιτροπή Δεοντολογίας. Γιατί πράγματα, έγανε αυτή την επιστολή? Ναι, ακριβώς. Η οποία φυσικά δεν δημοσιοποιήθηκε έτσι. Κοινοποιήθηκε σε εσωτερικά στην διοίκηση, ας πούμε, στο Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και στο Σωματείο, προκειμένου να λειτουργήσουν, να γίνουν πιο λειτουργικά τα νοσοκομεία και πιο ασφαλές σε σχέση με την πανδημία. Κατά τα άλλα, ακούμε τους ειδικούς, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς αυτό δεν είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάθε παρέμβαση του σωματείου ή κάποιου εργαζόμενου στο να βοηθήσει, στο να λυθούν κάποια ζητήματα τέτοιου είδους που αφορούν την υγεία μας και την ασφάλειά μας και ως επακόλουθο και την ασφάλεια των ασθενών, αντιμετωπίζονται με τέτοιους τρόπους. Όπως επίσης και για τις λοιμώξεις, ανέφερε πριν άκουσα ο συνάδελφος ότι ξέρει τα κρούσματα του νοσοκομείου. Εμείς επανειλημμένα έχουμε κάνει κρούσεις προς την Επιτροπή Λοιμώξεων και στη Διοίκηση και δεν μπορούμε να πάρουμε στοιχεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή για τους υγειονομικούς που νοσούν σήμερα. Φυσικά και υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν δίνονται όμως στο σωματείο. Με την πρόφαση ότι υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Αλίμονο, δεν ζητήσαμε ποτέ ονοματεπώνυμα εργαζομένων. Δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Ο στόχος είναι να δούμε αν λειτουργούν τα μέτρα, γιατί είναι στη μέρημνα του σωματείου η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Mm-hmm. Και αυτό δεν νομίζω να μπορεί να το αφισβητήσει κανένα. Και να πούμε και εδώ και μία παρατήρηση που μας έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι από την Ευρώπη που συχνά επικαλείται η κυβέρνηση, ότι δυστυχώς εκεί δεν υπάρχουν σωματεία και πάρα πολλά πράγματα περνάνε έτσι. Μάλιστα. Οι στολές που βγαίνουν, οι ειδικές στολές εννοώ. Είδαμε πολλά παραδείγματα στη Μεγάλη Βρετανία, μπαίνουν με απλή ποδιά, ας πούμε, με μια χρήση ποδιά μέσα σε νοσηλίες COVID κτλ. Και όλα αυτά λόγω του κόστους φυσικά και όχι λόγω επιστημονικών κριτηρίων. Μάλιστα. Λέγαμε από την αρχή ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του. Τακτικά ιατρία γίνονται σήμερα. Ναι, τα τακτικά ιατρία γίνονται και ευτυχώς γίνονται απλά, σας είπα, ότι πρέπει να διορθωθούν αυτά σε σχέση με το συνωστισμό των ασθενών, ότι δεν είναι καλοί χώροι για να σε περίοδο πανδημίας. Πρέπει να αλλάξει κάτι αυτό. Ναι, όσοι γνωρίζουν το νοσοκομείο, υπάρχει ένας τεράστιος χώρος. Είναι τα εξωτερικά ιατρία. Ναι. Ακριβώς, που δεν βοηθάει. Οπότε εκεί πρέπει να παρθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Γι' αυτό και εμείς βάλαμε δύο προτάσεις. Η μία είναι σε σχέση με τους ασθενείς που έρχονται να κάνουν σχήματα χημειοθεραπείας, να υποβάλλονται σε rapid test και στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να φιλτραριστούν και εκεί αν κάποιοι είναι θετικοί και γρήγορα να απομονωθούν φυσικά και να πάρθουν μέτρα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι, επειδή ξέρετε ότι στο νοσοκομείο μας έρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ασθενείς που έρχονται με αρνητικά τεστ φυσικά 2-3 ημερών πριν, να γίνεται μοριακός έλεγχος, μοριακό τεστ στο νοσοκομείο και αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιηθεί ο ξενώνας για αυτούς, υπάρχει ξενώνας στο νοσοκομείο, ώστε να αναμένουμε και το αποτέλεσμα. Ξέρετε ότι το αποτέλεσμα του μοριακού καθυστερεί 1-2 μέρες. Οπότε να μην αναγκάζονται και να γυρίσουν πίσω, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην μπαίνουν στον χώρο του νοσοκομείου με ένα τεστ προ-3 ημερών ή 2 ημερών, ας πούμε, να έχουμε εκεί επιπλέον φιλτράρισμα στους ασθενείς. Και για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους ασθενείς. Ακολουθώντας βέβαια τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που λέει αυτό το πράγμα. Το τεστ, την ιχνηλάτιση και την απομόνωση. Έτσι δεν λέμε κάτι. Δεν είναι κάτι. Μέχρι τώρα γίνεται αυτό. Από το κεφάλι μας. Κυρία Βραμίδου, μέχρι τώρα γίνεται αυτό που λέτε.
Όχι, φέρνουν τεστ οι ασθενείς, φυσικά φέρνουν τεστ αρνητικά. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα δεν θα το σχολιάσω, γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία. Αυτό το σχολιάσαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι μπαίνουν στη διαδικασία να το πληρώνουν αυτό. Αυτό θα σας ρωτούσα. Από την τσέπη τους. Ναι. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που αφορά όλα τα νοσοκομεία. Είναι ακριβά τα τεστ, κυμαίνονται από έως, από 60 ευρώ έως 120 ευρώ. Με γνώστης, ας πούμε, ότι υπάρχουν... Βεβαίως. Όλοι το ξέρουμε. Και επίσης να σας πω και κάτι, επειδή είναι και της ειδικότητάς μου, ότι πάρα πολλά από αυτά τα τεστ γίνεται η λήψη στόματοφαρικικά, η οποία κατεβάζει πάρα πολύ την ευαισθησία της εξέτασης, την κατεβάζει γύρω στο 30%. Οπότε και αυτό παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, το κατά πόσο τα ιδιωτικά κέντρα έξω, δεν λέω ότι είναι συνήθιστα ότι όλοι το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Λέω όμως ότι δεν υπάρχει και μια αξιολόγηση από το κράτος, ότι αν είναι σωστή η διαδικασία λήψης, ας πούμε, και κατά πόσο είναι και τα αποτελέσματα αυτά αξιόπιστα. Μάλιστα. Και είναι τώρα δηλαδή μια διαδικασία. Ζητήματα, ναι, γι' αυτό, ναι, από προφανώς. Την αρχή, και το υγειονομικό ζήτημα, το υγειονομικό κίνημα από την αρχή, και η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών το έβαλε από την αρχή την επίταξη και των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών για αυτό το λόγο. Για να υπάρχει χώρος, να υπάρχουν χώροι ακριβώς για το συνοστισμό, να υπάρχει προσωπικό για εφεδρείες, γιατί ξέραμε ότι δεν θα αποφύγουμε τη διασπορά εντός των υγειονομικών χώρων. Εκτός των άλλων, κινούνται και μέσα στην πόλη και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, οι υγειονομικοί δεν είναι απομονωμένοι σε γυάλα. Δεν το συζητάμε ακριβώς. Είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στην κοινωνία και αυτοί παίρνουν το λεωφορείο, μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ό,τι κάνει όλος ο κόσμος, έχουν και αυτοί τους ίδιους κινδύνους από έξω, όπως και από τα παιδιά τους, που είναι πολλά παιδιά μέσα στις αίθουσες. Mm-hmm. Και κάνουν τη διασπορά και τα λοιπά. Ναι. Τώρα τα χειρουργεία συνεχίζονται. Κοιτάξτε, τα χειρουργεία, φυσικά όταν μπαίνουν, υπήρξαν κρούσματα στα χειρουργεία και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε γιατρούς, οπότε υποχρεωτικά την προηγούμενη εβδομάδα κάποιες χειρουργικές κλινικές ανέστηλαν τη λειτουργία τους. Πριν τρεις μέρες, αν θυμάμαι καλά, βρεθήκαμε προεκπλήξεως όταν ακούσαμε ότι η διοικήτρια κάλεσε το χειρουργικό τομέα και τους είπε προφορικά ότι μπορούν να μεταφέρουν χειρουργία σε ιδιωτική κλινική. Στην αρχή μίλησε για επίγοντα χειρουργία που δεν θα μπορούσαν να γίνουν στο νοσοκομείο και έπρεπε να γίνουν. Μετά όμως είπε ότι είναι ψυχρά περιστατικά για τον κόσμο που μας ακούει, είναι κάτι που δεν χρειάζεται να γίνει, δεν είναι επίγον, δεν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου του ανθρώπου και δεν χρήζουν μεταχειρητική φροντίδα μονάδας. Δεν έχουμε κάτι νεότερο δυστυχώς, περιμένουμε και εμείς να υπάρξει συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, διότι δεν υπάρχει κάποια γραπτή εντολή, δεν έχει φτάσει στα χέρια μας κάποια γραπτή εντολή. Προφορικά όμως ζήτησε από το χειρουργικό τομέα αυτό. Περιμένουμε κι εμείς. Δηλαδή όσα δεν χειρουργούνται θεωρούνται ψυχρά, σύμφωνα τουλάχιστον με την προφορική εντολή που δόθηκε, μεταφέρονται σε ιδιωτική κλινική δηλαδή. Τι γίνεται? Δεν μας ξεκαθάρισε αυτό το ζήτημα. Δεν μας ξεκαθάρισε τελικά ποια είναι αυτά τα χειρουργεία που θα μεταφερθούν σε ιδιωτική κλινική και για ποιο λόγο. Γιατί το ότι είναι σε μια εβδομάδα σε μια καραντίνα η κλινική δεν σημαίνει ότι και την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Μπορούν να πούνε την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά αν είναι για κάποια χειρουργία ζωής και θανάτου, εννοείται αυτό το πράγμα ότι πρέπει να γίνει το χειρουργείο. Mm-hmm. Επίσης δεν έχουμε όμως εμείς τέτοια περιστατικά. Mm-hmm. Δηλαδή από τους συναδέλφους χειρουργούς που συζήτησα μαζί τους, είναι ογκολογικού χαρακτήρα, δεν είναι γενικό νοσοκομείο, καταλαβαίνετε τι. Ακριβώς. Ούτε και ο καρκίνος μπορεί να περιμένει. Ακριβώς. Αν είναι έκτακτο ή μη. Έτσι το καταλαβαίνουμε εμείς που δεν έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις. Αυτή την έννοια, ξαναγυρνάμε πάλι στα αιτήματα που έβαζε η Ομοσπονδία μας και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικό εφεδρικό. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει εφεδρεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Εκεί είναι όλο το ζητούμενο. Εκεί είναι η ουσία της υπόθεσης, ότι όσο και να ξετεντώνουμε τους υπαλλήλους
σε ένα νοσοκομείο, σε ό,τι είτε είναι υγειονομική είτε είναι διοικητικό προσωπικό, δεν μπορούν να μην να φτάσουν σε τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι το παράδειγμά σας είναι πολύ χαρακτηριστικό για την κατάσταση που βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο δεν αναστέλει την λειτουργία του, δεν περιθάλπτει περιστατικά COVID, άρα φαίνεται γύμνια του συστήματος υγείας. Ακριβώς. Απλά νοσούν οι νοσηλευτές, μειώνεται το προσωπικό και δεν υπάρχει εφεδρεία. Ένα προσωπικό που ήδη ήταν μειωμένο. Ένα ζήτημα που το βάλαμε από την αρχή και βλέπουμε, και αντίθετα αυτό που σας είπα και στην αρχή, γι' αυτό το σχολίασα κιόλας, αυτό που γίνεται αντίθετα είναι να γίνονται ελάστικο τα πρωτόκολλα για να γυρνάει πιο γρήγορα το προσωπικό, μπας και καλύψει τις ανάγκες αυτές. Και όπως σας είπα, και αυτή η λύση που δίνει, που δεν ξέρουμε ακόμα, πραγματικά δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας για να μπορούμε να το σχολιάσουμε, για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια θα μεταφέρονται από το δικό μας νοσοκομείο τουλάχιστον. Γιατί από το άλλο νοσοκομείο σκεφτόμαστε ότι κάνουν νοσηλεία COVID κτλ. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα εκεί κλινών χειρουργικών κτλ. Που χρησιμοποιούνται, έχουν μετατραπεί σε μονάδες αυξημένης φροντίδας, MS κτλ. Και δεν μπορούν να γίνουν, οπότε τα επίγοντα να γίνουν εκεί. Στο δικό μας νοσοκομείο δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η αιτιολογία για αυτό το θέμα. Περιμένουμε απάντηση. Θα γίνει μια προσπάθεια συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και ελπίζω να πάρουμε μια απάντηση σε αυτό, οπότε να μπορούμε και να τη σχολιάσουμε. Η χθεσινή απεργία, πώς σας φάνηκε, έχουν σημασία αυτοί οι αγώνες σήμερα, γιατί υπάρχουν και απόψεις του θα λογαριαστούμε μετά. Κοιτάξτε, έτσι και πριν 8 μήνες είπαμε ότι θα λογαριαστούμε μετά, το μετά έφτασε, είμαστε στο και μετά το μετά, και ακόμα περιμένουμε να δούμε, ίσα τώρα ακούγονται κάποιες φωνές από την παράταξη που έπεσε αυτό το σύνθημα, ακούμε κάποιες λιγοστές φωνές με πολύ όμως ζόρι, θα έλεγα, δηλαδή... Και τώρα ακόμα το δείχνει, επειδή στο δικό μας το σωματείο, ας πούμε, είναι πλειοψηφούσα παράταξη, ακόμα και αυτό το ζήτημα, ας πούμε, της παρέμβασης και για τον συνάδελφο, για την καταγγελία που πέρασε κατά πλειοψηφία, αλλά και για το θέμα, το ζήτημα αυτό με τα χειρουργεία, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να πάρουμε αποφάσεις και να κάνουμε άμεσες και γρήγορες κινήσεις όπως θα έπρεπε για ένα σωματείο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση πολέμου. Και για τα τεστ που σας είπα, για όλα αυτά τα ζητήματα που είπα, να μην τα ξαναλέω. Όπου υπάρχουν, και το δείχνει αυτό πανελλαδικά, όπου υπάρχουν σωματεία τα οποία βάζουν όλα αυτά τα ζητήματα, λύνονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μικρά-μικρά, αλλά λύνονται. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι δείχνουν πλέον ότι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία με το κόστος. Έχουν καταλάβει ότι και αυτοί είναι αναλώσιμοι. Η πανδημία αυτό το έδειξε ξεκάθαρα στους εργαζόμενους της υγείας. Και ότι η μόνη λύση είναι ο αγώνας. Η μόνη λύση είναι η ενότητα των εργαζομένων και οι υπάλληλοι για από τα μικρότερα ζητήματα που συνδέονται σίγουρα με τα μεγαλύτερα. Γιατί το να έχεις έλλειψη μέτρων ατομικής προστασίας σίγουρα έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση του νοσοκομείου. Που τα είπανε και πριν οι συνάδελφοι, ότι ήδη ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος για την επόμενη χρονιά. Εν μέσω πανδημίας, αυτός είναι ο προϋπολογισμός. Και άλλο μειωμένα κατά εκατοντάδες εκατομμύρια τα κονδύλια για την υγεία. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι αν ρωτήσουμε την κυβέρνηση, θα μας πει ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι γίνεται. Είναι η μόνιμη απάντηση. Λοιπόν, κυρία Βραμίδου, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, τα περαστικά μας στους συναδέλφους σας. Θα τους μεταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.